Στην κυρία Λίζα Κεμιτζή, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν το έθιμο της Λαμπρατζάς είναι παράνομο ή όχι? Το έθιμο σαν έθιμο δεν είναι παράνομο, αλλά είναι παράνομη η τοποθέτηση για να πραγματοποιηθεί το έθιμο. Δηλαδή το έθιμο μπορεί να γίνει μόνο στα προάβλια των εκκλησιών και αυτόν εξυπακούει και τον κατάλληλο χώρο, ναι, μες στο προάβλιο των εκκλησιών, αλλά ο χώρος γύρω-γύρω από εκεί που θα τοποθετηθούν τα ξύλα πρέπει να είναι καθαρός από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και άλλα καύσιμα υλικά. Συνήθως, δηλαδή, για να ρωτήσω, συνήθως αυτό δεν γίνεται είτε στο προάβλιο της εκκλησίας είτε σε ένα διπλανό χώρο? Ένα διπλανό χώρο, ο οποίος έχει επιλεχθεί από προηγουμένα και πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης και με τις εκκλησιαστικές αρχές, να συνεργαστεί ο νεαρό κόσμος με τις αρχές τις οποίες έχουμε αναφέρει. Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάρα πολλά ξύλα. Το άναμα πρέπει να γίνεται προσεκτικά, χωρίς βενζίνη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν θα ανάψουμε τα ξύλα εκείνα. Και βεβαίως να μην γίνεται κατάχρηση του εθίμου. Γιατί έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια ότι κάθε γειτονιά έχει 5-10 χώρους οι οποίοι μαζεύονται ξύλα. Και αυτό είναι παράνομο. Έχουν προκληθεί τεράστιες ζημίες σε σπίτια. Έχουν υποστεί παιδιά εγκάβματα. Γι' αυτό προτρέπουμε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Για μας, οπουδήποτε αλλού εκτός από το προάβλιο της Εκκλησίας θεωρείται παράνομο και θα προβούμε στην άμεση κατάσβεση αυτών των σωρών από ξύλα. Για να μην φτάσουμε μέχρι εκεί, λαμβάνονται κάποια προληπτικά μέτρα? Πηγαίνετε σε σχολεία να μιλήσετε στους μαθητές για αυτήν την επικινδυνότητα? Βεβαίως, αυτού του εθίμου? Γίνεται ενημέρωση, όμως δυστυχώς χρειάζεται η βοήθεια και από τους γονείς, ούτως ώστε να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να μένουν το βράδυ έξω για να μαζεύουν ξύλα, για να προσέχουν τα ξύλα αυτά. Πρέπει να γίνει μια συνολική συμβολή από όλους, ούτως ώστε να καταλάβουν και ο νεαρό κόσμος ότι αυτό είναι ένα έθιμο, το οποίο βεβαίως δεν θέλουμε να το καταργήσουμε, αλλά πρέπει να το περιορίσουμε και να γίνεται όπως γινόταν παλαιότερα. Λίγα ξύλα σε έναν προάβλιο της Εκκλησίας και αυτό είναι αρκετό. Οπουδήποτε αλλού εξυπακούει πρόστιμον 8.000 ευρώ, 3 χρόνια φυλάκιση είναι και οι δύο ποινές μαζί και θεωρείται παράνομο άναμα στην Υπαίθρο. Και ποιος θεωρείται υπεύθυνος αν παραβεί αυτά που λέτε? Ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο ή θα φυλακιστεί? Όποιος συλληφθεί να προβαίνει στο άναμα εκείνη τη στιγμή ή όποιος καταγγελθεί ότι έχει προβεί σε αυτόν τον παράνομο άναμα. Οπουδήποτε αλλού εκτός από το προάβλιο της Εκκλησίας είναι παράνομο άναμα φωτιάς. Λοιπόν, κρατάμε το τελευταίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια περιστατικά και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας αυτές τις μέρες.